Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλές φορές αφαιρούν περιεχόμενο που θεωρούν πορνογραφικό. Όμως συχνά κατεβάζουν ένα έργο τέχνης, όπως μια γυμνή Αφροδίτη της κλασικής εποχής. Τα μουσεία της Βιέννης έχουν κουραστεί από αυτήν την τακτική, οπότε και απευθύνθηκαν στην πλατφόρμα OnlyFans, που είναι γνωστή για την φιλοξενία ασεμνού περιεχομένου. Γνωρίζαμε ότι το OnlyFans είναι ένα αμφιλεγόμενο δίκτυο που είναι πολύ ανοιχτό προς το γυμνό. Όμως θέλαμε να κάνουμε αυτή την ανατροπή, να φέρουμε αυτά τα μεγάλα παγκόσμια έργα τέχνης σε ένα δίκτυο όπως το OnlyFans. Οι άνθρωποι του πολιτισμού κάνουν λόγο για ένα εμπνευσμένο διαφημιστικό πραξικόπημα. Το παλαιολιθικό εδόλιο Αφροδίτη του Γουίλεντορφ θεωρήθηκε άσεμνο και λογοκρίθηκε από το Facebook. Το περασμένο μήνα το ίδιο συνέβη και με τους εραστές του Κόλομαν Μοσέρ. Στις μέρες μας η ψηφιοποίηση έχει κάνει άλματα. Τα προγράμματα αναγνώρισης εικόνων δεν μπορούν να βρουν τις διαφορές μεταξύ σωμάτων που κάνουν σεξ και έργων τέχνης. Οπότε εκτιμώ πως χρειάζεται να αλλάξουμε τακτική. Το δημιούργημα ενός ζωγράφου πρέπει να αναγνωρίζεται από έναν αλγόριθμο που πρέπει να κατανοεί πως δεν πρόκειται για πορνό. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση για την ελευθερία της έκφρασης και της τέχνης, αλλά και για τα όρια παρέμβασης ενός αλγόριθμου.